Θέλω να ευχαριστήσω αυτό το παλικάρι που ήρθε εδώ, μας παραχώρησε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από τα 12 του άρχισε να εθίζεται στο διαδίκτυο μέσα στο παιδικό του δωμάτιο. Για ευνόητους λόγους έχουμε αλλοιώσει τη φωνή του και την εικόνα του και πάμε να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης. Πότε άρχισες όλη αυτή τη διαδικασία, κάθομαι αρκετές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή? Καταρχήν καλησπέρα σας και ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Για μένα αυτή η διαδικασία ξεκίνησε σε αρκετά μικρή ηλικία, στα 12 περίπου, που βίωνα κάποιες περίεργες καταστάσεις μέσα στην οικογένειά μου, ψυχολογικής φύσεως. Και για μένα η διέξοδος ήταν ο υπολογιστής, είτε αυτό σήμαινε παιχνίδια, είτε βίντεο, είτε οτιδήποτε. Διότι δεν ήμουνα έτοιμος εγώ σαν παιδί τότε να διαχειριστώ την κατάσταση την οποία βίωνα. Αυτό προφανώς κλιμακώθηκε μέχρι κάποια ηλικία, όπου και συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν λειτουργικός άνθρωπος ή αν μη τι άλλο όσο λειτουργικός θα έπρεπε να είμαι για την εκάστοτε κατάσταση που βρισκόμουν. Θέλω να μου πεις στην εφηβική και παιδική σου ηλικία πόσες ώρες στη διάρκεια ενός 24ωρου αφιέρωνες στον υπολογιστή. Θεωρώ ότι είμαι από τις καλές περιπτώσεις και δεν αφιέρωνα πάνω από 6,5 με 7 ώρες ημερησίως στον υπολογιστή. Και έκανα και κάποια πράγματα εκτός από αυτό. Δηλαδή δεν ήμουν τελείως απομονωμένος από φίλους, παρέες και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ήθελα να κάτσω παραπάνω ή θα καθόμουν παραπάνω, εάν μου διδόταν η ευκαιρία. Είπες κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση και θέλω να το σχολιάσουμε. Είπες ότι είμαι από τις περιπτώσεις που ήταν πιο διαχειρίσιμες. 6,5 με 7 ώρες σε ένα 24ωρο είναι ένα 7ωρο ενός εργαζομένου. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κάθεται και πάνω από 10 ώρες στο 24ωρο? Βεβαίως, και εάν το καλοσκεφτείτε και δεν μιλήσουμε μόνο για τον υπολογιστή και πιάσουμε κονσόλες παιχνιδιών ή το κινητό ή οτιδήποτε, όλοι μας δηλαδή σήμερα έχουμε ένα μικρό υπολογιστή στην τσέπη μας και είναι πάρα πολύ εύκολο να αγνοήσει κανείς πόσες ώρες περνάει πάνω από αυτό. Πότε αντιλήφθηκες ή πότε αντιλήφθηκαν οι δικοί σου άνθρωποι ότι κάτι δεν πάει καλά? Εγώ είχα αντιληφθεί ότι δεν πάει κάτι καλά από περίπου τα 16 με 17 μου. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την ηλικία, όπως είπα και πριν, δεν είναι τελείως διαχειρίσιμα κάποια πράγματα. Οι δικοί μου έλειπαν από το σπίτι, δούλευαν, δεν είχαμε και την πιο άμεση επικοινωνία, οπότε το βάρος του να εκπονήσω κάποιο πόρισμα για το τι συνέβαινε έπεσε πάνω μου περισσότερο. Αργότερα, που είχα τη γνώση και κάποια εμπειρία παραπάνω να συνειδητοποιήσω πλήρως τι μου συνέβαινε και με πρωτοβουλία των δικών μου και με δικιά μου πρωτοβουλία ουσιαστικά, αποφάσισα να κάνω κάτι γι' αυτό. Υπήρξαν κάποια σημάδια τα οποία σε τρόμαξαν, γιατί αν στα 12 ή σε 7 ώρες μπροστά στον υπολογιστή, φαντάζομαι ότι αυτές οι ώρες πολλαπλασιάζονται όσο εσύ μεγαλώνεις. Τι είναι αυτό που έκανε εσένα να πεις τώρα φτάνει, πρέπει να ζητήσω βοήθεια? Παραδόξως δεν πολλαπλασιάστηκαν οι ώρες, αλλά το ότι συνειδητοποιούσα τι συνέβαινε όσο μεγάλωνα το έκανε χειρότερο, διότι συνειδητοποίησα ότι δεν είχα αναπτυχθεί συναισθηματικά όσο θα έπρεπε ή όσο θα ήθελα, γιατί το έπρεπε είναι περίεργη λέξη στη συγκεκριμένη κατάσταση. Και για μένα αυτό που με φόβιζε περισσότερο είναι το να είμαι κενός άνθρωπος και οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μου ή πρέπει να αντιμετωπίσω να υπεκφεύγεται μέσω μιας οθόνης. Σκέφτηκες ποτέ μέσα από αυτήν τη διαδικασία, καταρχήν να μου πεις αν φλέρταρες με την κατάθλιψη, αν σου δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα υγείας και σωματικά και αν σκέφτηκες ποτέ να κάνεις κακό στον εαυτό σου από αυτήν την απομόνωση? Σωματικά δεν είχα κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή είχα τα προβλήματα που έχει οποιοδήποτε άνθρωπος περνάει πολλές ώρες σε καθιστική ζωή. Είχα κάποια παραπάνω κιλά, όχι πάρα πολλά. Η αντοχή μου είχε πέσει λίγο, αλλά αυτή ήταν σε ένα φυσιολογικό επίπεδο αυτό.
Όσο αφορά την κατάθλιψη, φλέρταρα πάρα πολύ έντονα με την κατάθλιψη και σε άσχημο επίπεδο, το οποίο δεν ξέρω αν ακόμα έχει λυθεί, γιατί δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις μένουν μέσα στον άνθρωπο και τον χαρακώνουν για πολλά χρόνια. Σκέφτηκες να κάνεις μέχρι και κακό στον εαυτό σου κάποιες φορές? Ναι, υπήρχαν αυτές οι σκέψεις. Υπήρχαν αυτές οι σκέψεις και ευτυχώς... Δηλαδή, θες να μας πεις τι σκέψεις υπήρχαν, τι ήθελες να κάνεις? Δεν ήταν κάποια συγκεκριμένη σκέψη, απλά υπήρχαν, ας πούμε, φορές που βρισκόμουν στο μπαλκόνι, στο σπίτι μου και κοιτούσα από κάτω και σκεφτόμουν να ξέρεις κάτι, τι θα αλλάξει αν πέσω. Που πλέον, μετά από πολλή σκέψη, θεωρώ ότι αυτή η απεσιοδοξία είναι προϊόν της αποξένωσής μου από την πραγματικότητα και από την επιρροή μου στην πραγματικότητα και αυτής επάνω μου. Πες μου κάτι το οποίο μπορεί να σε τρόμαξε μέχρι να ζητήσεις βοήθεια. Η σκέψη, ας πούμε, για αυτοκτονία σε τρόμαξε. Με τρόμαξε, όπως και είναι φυσιολογικό, αλλά περισσότερο απ' όλα με τρόμαξε το τι κάνω εγώ ο ίδιος τον εαυτό μου, όχι το τι θα μπορούσε να συμβεί. Με τρόμαξε το ότι απέφευγα τα συναισθήματά μου, απέφευγα τα συναισθήματα των άλλων απέναντί μου, που ήταν εν μέρει ένας μηχανισμός άμυνας για καταστάσεις μεγαλύτερες από εμένα, αλλά απ' την άλλη η πραγματικότητα είναι ότι καλούμαστε πολλές φορές να διαχειριστούμε καταστάσεις που δεν είναι στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Θέλω να μου πεις, εδώ στην Κρήτη όπου ζεις, ζητάς βοήθεια. Πώς παίρνεις αυτή την απόφαση και πες μας λίγο για την διαδικασία αυτή. Αυτή την απόφαση με όθησαν οι γονείς μου. Στην αρχή εγώ δεν ήμουν πολύ ζεστός. Πήγα στο ΚΕΘΕΑ, στην ανοιχτή δομή του ΚΕΘΕΑ και μετά από κάποιες προσωπικές συνεδρίες εντάχθηκα στην ομάδα του διαδικτύου στο ΚΕΘΕΑ, η οποία ασχολείται προφανώς με άτομα με παρόμοια προβλήματα και εθισμούς όπως ο δικός μου. Ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε βοήθεια εκεί είναι πλήρως αλληλεπιδραστικός. Δηλαδή, το κάθε μέλος της ομάδας, μέσω της εμπειρίας του και των προσωπικών του βιωμάτων τις οποίες αναφέρει, προσφέρει αυτό το υλικό στους υπόλοιπους, οι οποίοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να δουν ίσως από άλλα μάτια τα δικά τους προβλήματα, το πώς τα διαχειρίζονται, το τι κάνουν γι' αυτό. Και συζητάμε συνεχώς για το τι βιώνουμε, τι συμβαίνει κάθε μας εβδομάδα, τι νιώθουμε γι' αυτό, τι θέλουμε γι' αυτό και κυρίως κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αναλύουμε πάρα πολύ και το τι έχει συμβεί στη ζωή μας πριν μπούμε στο στάδιο του εθισμού. Η χρήση υπολογιστή, smartphone, tablet επιτρέπεται σε αυτή τη διαδικασία? Όπως καταλαβαίνετε, στο σήμερα είναι, θα έλεγα, αδύνατο να ζήσεις χωρίς να χρησιμοποιείς τέτοια τεχνολογικά προϊόντα. Ειδικά, ας πούμε, όποιοι είναι φοιτητές ή όποιοι διεργάζονται, δεν μπορείς να κινηθείς χωρίς να χρησιμοποιείς κάποιο τέτοιο προϊόν. Παρά αυτά, προφανώς, ο σκοπός δεν είναι να απαγορεύσουμε στο άτομο που ανήκει στην ομάδα ή στον εκάστοτε εξαρτημένο τη χρήση, αλλά να του μάθουμε πώς η τεχνολογία... Να του μάθουμε. Μάλλον, να κατανοήσει ο ίδιος, όπως είναι καλό και όλοι μας να κατανοούμε, ότι η τεχνολογία είναι εργαλείο, δεν είναι ο σκοπός. Είναι το μέσο για να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Θέλεις να μας πεις, αν ένας άνθρωπος που είναι ενθισμένος στο διαδίκτυο είναι περισσότερο ευάλωτος στον διαδικτυακό εκφοβισμό, και περιέγραψέ μου αυτή την εμπειρία σου με διαδικτυακό εκφοβισμό. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, από την προσωπική μου εμπειρία. Ναι, σε παιχνίδια που έχω παίξει ή ίσως σε κάποιο chat online, να έχω βιώσει εκφοβισμό ή προσπάθειες εκφοβισμού ή bullying απέναντί μου. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι λόγω του ότι δεν είχα αποκοπεί τελείως από άλλους ανθρώπους, μπορούσα να συζητήσω κάποια πράγματα που συνέβαιναν ή με απασχολούσαν ή
Να είχαν κάποια επίδραση πάνω μου, τέλος πάντων. Πώς τον δέχτηκες αυτό, τι σου είπαν δηλαδή, ποια ήταν η ενόχληση στο κομμάτι του διαδικτυακού εκφοβισμού? Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι ότι είχε κάποια βάση. Ήταν βομολογίες χωρίς λόγο και αιτία. Γιατί δυστυχώς το διαδικτυακό bullying, εκτός από το στοχευμένο κομμάτι, είναι και γενικό. Εγώ έτυχε, ίσως να είμαι και τυχερός, να βρεθώ στο πολύ γενικό κομμάτι. Που απλά εξαπολιόντουσαν επιθέσεις τυχαία. Σε απειλούσαν, ας πούμε, ότι ξέρουμε που μένεις και θα σε βρούμε, να σε σκοτώσουμε, να σε χτυπήσουμε. Έχει συμβεί και αυτό, αλλά είναι μη ρεαλιστικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, κάποιος μπορεί να το βιώσει και αυτό σίγουρα. Τώρα σε τι φάση είσαι? Είσαι στη φάση της απεξάρτησης και καταρχήν να μου πεις, είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτό? Δηλαδή, μπορεί να συνδυάζεται, ας πούμε, και με μια παράλληλη πορεία με έναν άνθρωπο που έχει εθιστεί στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ? Τώρα θα έλεγα ότι είμαι στη φάση που... Δεν θέλω να το κατονομάσω. Θα σας πω ότι είμαι στη φάση που βρίσκω τον εαυτό μου, το τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να το κάνω και με ποιο καλύτερο τρόπο θα είμαι αληθινός σαν άνθρωπος. Είναι δύσκολη διαδικασία? Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και είναι κυρίως δύσκολη διαδικασία γιατί για να φτιάξεις τον εαυτό σου πρέπει να τα γκρεμίσεις όλα πρώτα. Και θεωρώ, όχι μόνο στο διαδίκτυο, κυρίως στο διαδίκτυο, αλλά σίγουρα και σε άλλους εθισμούς, το να γκρεμίσεις όλο αυτό το παραμύθι το οποίο έχεις χτίσει εσύ για να νιώθεις ασφαλής έξω από την πραγματικότητα, απαιτεί πρώτον να παραδεχτείς τα λάθη σου, τα ψέματα που έχεις πει στον εαυτό σου και πολλές φορές να αποδεχτείς και ψέματα που το προσωπικό σου περιβάλλον σου έχει πει και σε έχει οθήσει προς τα εκεί. Σε αυτή την προσπάθεια που μοιάζει με έναν Γολγοθά που ανεβαίνεις για να φτάσουμε μέχρι την κάθαρση, έχεις λυγίσει ποτέ? Έχεις πει τώρα θα σταματήσω? Από τη στιγμή που την ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια δεν έχει συμβεί αυτό. Το γιατί πιστεύω είναι επειδή την προσπάθεια πραγματικά την ξεκινάς μόνο όταν έχεις αποδεχτεί πλήρως ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι θέλεις να λύσεις το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν μέρες που να αισθάνομαι ότι κάποια πράγματα είναι πέρα από τις δυνάμεις μου ή ότι πιέζομαι υπερβολικά πολύ. Αλλά η δική μου επιλογή ήταν να ζήσω στην πραγματική ζωή. Και κλείνοντας, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, γιατί μου είπες ότι και η Κρήτη δεν αποτελεί ένα διαφορετικό κομμάτι από την υπόλοιπη χώρα, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τον διαδικτυακό εθισμό ή τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Στα νέα παιδιά θα ήθελα να πω ότι, παιδιά, η τεχνολογία και οποιοδήποτε είδος ψηφιακής διασκέδασης δεν μπορεί και δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τη σχέση σας με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, με την πραγματική ζωή. Ο πόνος που υπάρχει στην πραγματική ζωή, όσο και να πιστεύεις ότι τον απαλύνει ή τον μουδιάζει το να χαθεί σε μια ψεύτικη πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει και θα έρθει επί δύο στο μέλλον. Και θα ήθελα και στους γονείς να πω ότι όσο αφορά το διαδίκτυο τουλάχιστον, επειδή ένα παιδί χρειάζεται καθοδήγηση και χρειάζεται έναν άνθρωπο δίπλα του και πραγματικά δίπλα του, όχι έναν άνθρωπο ο οποίος απλά του λέει τι να κάνει και να μην κάνει. Θα παρότρινα όποιον γονιό έχει την παραμικρή υποψία ότι κάτι παρόμοιο περνάει το παιδί του, να του μιλήσει, να είναι εκεί και να μην καταφύγει στην εύκολη λύση που είναι να αφήσουμε το παιδί στον υπολογιστή ή στο κινητό. Θέλω να σου πω ότι είσαι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος